Μέσα στα βάθη των αιώνων χάνεται η αρχή της μονής αυτή και περισσότερο γνωστή αρχίζει να γίνεται με το όραμα της Αγίας Πελαγίας. Η Αγία Πελαγία γεννήθηκε το 1750 περίπου και σε ηλικία 14 ετών ήρθε εδώ στο μοναστήρι μας όταν πέθανε ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ιερέας σε ένα χωριουδάκι εδώ, τον Κάμπο. Η Αγία Πελαγία ζήσε μέσα σε αυτό το κελάκι, μόνη της πλέον, και διακρινόταν για την αρετή και το μοναχικό της ήθος, και περισσότερο η αρετή που της στόλιζε ήταν η αγάπη. Στην ηλικία των 70 ετών περίπου, το 1922, είδε στον κήπο τις δύο φορές την Παναγία μας και την είπε: «Θα πας Πελαγία κάτω στην Τίνο και θα πεις να ψάξουν να βρουν την εικόνα μου». Πράγματι, στον τόπο που είχε υποδείξει η ίδια η Παναγία, ξανάρχισαν πάλι τις ανασκαφές και ένα πρωί, στις 30 Ιανουαρίου του 1823, η Αξίνη ενός εργάτη χτύπησε σε ένα ξύλο. Σήκωσαν αυτό το ξύλο και ήταν δύο τεμάχια. Η εικόνα είχε κοπεί στη μέση, από τη μια μεριά ο Άγγελος και από την άλλη η Παναγία μας.